Και κυρίως απευθύνεται στην ψυχή του κάθε ανθρώπου. Δώσε μου Δυος μου να μυρίσω Λουίζα και Βασιλικό μαζί μ' αυτούς να σε φιλήσω και την απρόδο θυμηθώ την ρίση με τα περιστέρια τον τελείως μια συναυλία για την οποία δεν έχω λόγια πραγματικά να την περιγράψω. Όσοι δεν ήρθαν σήμερα, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι έχασαν. Ήταν άψογη από όλες τις πλευρές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους μαθητές, τους καθηγητές της Music Art Neo 2 Κοζάνης, τις χοροδίες γυναικών Σιάτιστας και του Ιστορικού Λαογραφικού Συλλόγου Λευκόβρης Διγενής Ακρίτας, που αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας και ήρθαν, τραγούδησαν εδώ για τον μεγάλο Έλληνα συνθέτη, τον Μίκη Θεοδωράκη. Να ευχαριστήσω επίσης πάρα πολύ τον Μανώλη του Χατζημανώλη, ο οποίος ήταν συγκλονιστικός, κυριολεκτικά συγκλονιστικός. Όλος ο κόσμος τραγουδούσε μαζί του. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Πραγματικά τα λόγια είναι πολύ λίγα για να περιγράψουμε αυτό που συνέβη σήμερα εδώ μέσα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, ήταν πάνω από 1000 άτομα, που μας θύμισε με την παρουσία του. Και αυτό μας δίνει κουράγιο και να συνεχίσουμε και για άλλα πράγματα. Και βέβαια ήταν μια συναυλία, αφιέρωμα προς τιμή αυτού του ζωντανού θρύλου που ακούει στο όνομα Μίκης Θεοδωράκης. Ο Μίκης είναι ο άνθρωπος ολονών, είναι ο Μίκης ο επαναστάτης, ο Μίκης ο μεγάλος συνθέτης, ο Μίκης που ξέρει πότε να λέει όχι, ο Μίκης που πιάνει τη ζωή πολύ δυνατά και τη γεύεται και μέσα από τη μουσική του τη γευόμαστε κι εμείς. Να είναι καλά ο άνθρωπος και να τα εκατοστήσει και να συνέχεια να τον κάνουμε αφιερώματα.
Θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη συναυλία όχι μόνο αυτής της χρονιάς, αλλά πολλών ετών. Είναι σίγουρα η καλύτερη συναυλία αυτής της χρονιάς που έχει γίνει μέχρι τώρα στην Κοζάνη.